θα μείνουμε στο θέμα πρώτο κουδούνι λοιπόν σήμερα. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία της περιοχής μας. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο του Φλάς τον κύριο Ιωάννη Σκόρδα. Είναι ο πρόεδρος της Ελμέ Κοζάνης. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε το χρόνο σα. Γνωρίζουμε ότι η σημερινή μέρα είναι δύσκολη, μια και είναι η αρχή τη νέα σχολική χρονιά. Ευχόμαστε λοιπόν καλή σχολική χρονιά σε όλου, εκπαιδευτικού, γονεί και μαθητέ. Ευχαριστώ κύριε Χριστόδουλε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και του τηλεθεατέ σα πράγματι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με όσο το δυνατόν τις καλύτερες ευνοϊκές συνθήκες, να ευχηθώ καλή δημιουργική σχολική χρονιά για τους μαθητές, Τη μαθητριά μα, καθώ επίση και για του συναδέλφου εκπαιδευτικού. Βεβαίω. Θα δούμε σε πολύ λίγο ποια είναι τα θέματα τα οποία παραμένουν στην ατζέντα σα ω διεκδικήσει για την βελτίωση τη δουλειά σα, τη ποιότητα παροχή του έργου σα, τη υπηρεσία σα, αλλά και για να βελτιώσετε και εσεί την δική σα κατάσταση. Πριν από αυτό, όμω, ποια είναι η εικόνα από τα σχολεία τη περιοχή, Υπάρχουν προβλήματα, είναι στη θέση του οι εκπαιδευτικοί, τα βιβλία, με το κτηριακό υπάρχει, α, επαρκή συντήρηση των κτηρίων. Τι εικόνα έχετε. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνη, με σχετική πληρότητα. Mm -hmm. Συγκεκριμένα ζήτησε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 80 αναπληρωτέ, Εγκρίθηκαν οι πιστώσει από το Υπουργείο Παιδεία περίπου στο 62% ε, Σε αυτές τις πιστώσεις, σε αυτά τα λειτουργικά κενά ε, κατά προτεραιότητα καλύπτονται γελ-επαλ τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, καθώς επίσης και η Τράπεζα Θεμάτων. Έπειτα, καλύπτονται τα λειτουργικά κενά των γυμνασίων. Mm -hmm. Να αναφέρω για τα γυμνάσια ότι είναι λίγα τα κενά, όπου θα καλυφθούν με την β' φάση αναπληρωτών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι καλύψει και φέτο θα γίνουν με αναπληρωτέ. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί και οι συνάδελφοί σα από την περιοχή μα έχουν μεταβεί στι περιοχέ που είναι να υπηρετήσουν, να το πω έτσι. Αναμένεται την κάλυψη των κενών για τη δεύτερη φάση. Μπορούμε να δώσουμε σε αριθμό ή κατά προσέγγιση το πόσα κενά πρέπει να καλυφθούν, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα σε εκπαιδευτικού στην περιοχή μα. Ε, στην β' φάση αναπληρωτών θα καλυφθούν τα κενά. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 48 ή 49 αναπληρωτές μέχρι. έχουν προσληφθεί. Άρα, συνεπώς, μέχρι 80 φαντάζομαι ότι όπως γνωρίζετε θέλει έναν σημαντικό αριθμό. Mm -hmm. Εκτιμώ ότι στη β' φάση θα καλυφθούν αλλά, όπως ξέρετε... Ε, το Υπουργείο Παιδεία ε, κάνει τι πιστώσει, αλλά όχι στο να καλύψει τα λειτουργικά κενά στο 100% για όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό πηγαίνει και κατά φάσει. Ναι. Ε, περιμένουμε τη β' φάση και εκτιμούμε πω θα καλυφθούν περισσότερα κενά. Mm -hmm. Αν δεν καλυφθεί στο 100%, πηγαίνει μετά στην τρίτη φάση των αναπήρωτων. Ε, Επίσης, ε, τα κενά τα λειτουργικά έχουν να κάνουν και με τους συναδέλφους που μπορεί να βγουν σε άδεια ασθένειας ή τέκνου ή οτιδήποτε τέτοιας μορφής, όπως ξέρετε δημιουργούνται και να. Mm. Άρα, να πάσα στιγμή ε, ζητάει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας από το Υπουργείο και έπειτα το Υπουργείο ανταποκρίνεται στις πιστώσεις Για την α, δική μας Διεύθυνση εδώ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Συναδέλφους η πληρότητα όπως είπα και πριν στο 62% σε άλλες περιοχές κάλυψαν το μισό, Μάλιστα. γύρω στο 50%. Άρα μέχρι στιγμής με την έναρξη σχολικής χρονιάς έχουμε μια θετική εικόνα, ωστόσο όμως σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα κενά. Βεβαίω, εννοείται. Α, τώρα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα που πρέπει να, α, α, να γίνουν για να κυλήσει ομαλά η χρονιά. Αν έχετε ενημέρωση και από του συναδέλφου σα για κάποιο πρόβλημα, ή στο κτηριακό, φαντάζομαι είτε παράδοση των βιβλίων έγινε τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, γίνεται από την αρχή έτσι. Ναι. Τα, στα σχολικά κτήρια, με την πληροφόρηση που είχα, έγιναν διάφορε παρεμβάσει. Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν επιληθεί. Θετικό. Αυτό. Ένα είναι αυτό το ζήτημα. Και ένα δεύτερο με τα σχολικά βιβλία, όπου. Έχουν παραλυθεί από, ε, ε, από τις σχολικές μονάδες, ε, ωστόσο παρατηρούνται κάποιες ελλείψεις τίτλων ε, από την επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχουν και οι συμπληρωματικές παραγγελίες, οπότε όσο το δυνατόν α, πιο γρήγορα εκτιμώ ότι θα λυθεί και το ζήτημα με τα σχολικά βιβλία. Mm -hmm. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι ομαλή η διεξαγωγή των, μαθημάτων, να ξεκινήσουν ομαλά. Από αύριο φαντάζομαι αρχίζουν τα μαθήματα. Ευχόμαστε λοιπόν καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς. Να έρθουμε στον κλάδο σας, στους εκπαιδευτικούς, να θυμηθούμε ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που είναι στην κορυφή της ατζέντα σας ω ως διεκδικήσεις και να μας ενημερώσετε και για το αν υπάρχει καλός διάβλος επικοινωνής με την ηγεσία του Υπουργείου. Στο παρελθόν υπήρχε πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Ε, λοιπόν, να αναφέρω λίγο για τις διεκδικήσεις του κλάδου, θέση της ΟΛΜΕ, όπου ψηφίστηκε από, τι από τις Γενικές Συνελεύσεις των Προέδρων ΕΛΜΕ, όπως επίσης και από τους Σύνδρους τον περασμένο Ιούλιο, mm. είναι πολλά τα θέματα. Όπως είχα πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, κύριε Χριστόδουλε, ένα είναι το ζήτημα το οικονομικό, ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση. Ε, η αλήθεια είναι ότι από, με βάση το νομοσχέδιο από 1η Αυγή του 2024 υπάρχουν αυξήσει. Ωστόσο, είναι λιγοστέ για τον κλάδο. Ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση, το 4% τη αύξηση δεν καλύπτει ούτε καν τη μείωση τη αγοραστική δύναμη αυτή τη χρονιά. Ε, πράγματι, υπάρχει πρόβλημα εδώ και μία δεκαετία. Παραμένουν οι μισθοί μας καθυλωμένοι εξαιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων. Mm -hmm. ε, να λάβετε τη υπόψη την ενεργειακή ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή που και Όπω ε, Όπως επίσης, το 40% υπήρχε περικοπή, 40% του μισθού το 2011. Όλα αυτά λοιπόν, ε, αν τα λάβει κανείς υπόψη, ε, έχουμε μια τεράστια απώλεια στο μισθό. Υπήρξε λοιπόν μία αύξηση. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο, ο πληθωρισμό την έφαγε την αύξηση αυτή. Κάλυψαν τι αυξήσει των προϊόντων που έτσι κι να να έρθουν. Υπάρχει αυτή είναι η διεκδίκηση ανοιχτή. Υπάρχει κάποια πρώτη επαφή με το Υπουργείο, κάποια δέσμευση ή κάποια απάντηση σε αυτό το έτοιμά σα από κάποιον εκπρόσωπο τη κυβέρνηση μέχρι στιγμή. Να σα πω, υπάρχει η πρόταση, η θέση τη ΟΛΜΕ, όπου ε, ζητάμε, διεκδικούμε αύξηση των μισθολογικών μας, αναβάθμιση ποιοτική, αλλά στα οικονομικά να πω ότι το σημαντικό, αυτό που θέλουμε και προτείνουμε δίκαια, είναι στο ύψος του πληθωρισμού τουλάχιστον το 11% mm. να είναι η αύξηση, το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17%, Όπω επίσης να αυξηθούν και τα οδηπορικά, την τιμή ανά mm -hmm. όπου όπως ξέρετε τα καύσιμα είναι στα ύψη. Ε, μιλάμε τώρα για τα οδηπορικά όπου συμπληρώνουν ωράριο οι συνάδελφοι και mm -hmm. δικαιούνται τα οδηπορικά. Ε, και επίσης ε, την επαναφορά ουσιαστικά του 13ου και 14ου μισθού. Τον δώρο, ναι. Mm -hmm. Όλα αυτά που ζητάμε είναι δίκαια, ε, δεν είναι παράλογα, ούτε στη σφαίρα τη φαντασία. Αρκεί το Υπουργείο να έχει ουσιαστικά ε, το χέρι, ο, και τη συνεργασία, ότως ώστε να πάμε και ένα βήμα μπροστά μαζί με τους εκπαιδευτικούς και να έχουμε και ως σύμμαχο την κυβέρνηση, τουλάχιστον στο οικονομικό. Mm -hmm. ε, υπήρχε μία συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη, ε, Πρέπει θα εξεταστεί το ζήτημα, ωστόσο όμως δεν είναι στη δικαιοδοσία του, είναι από το Υπουργείο, Παιδί... από το Υπουργείο Οικονομικών. Ε, Υπήρχαν όντω οι προεκλογικές δεσμεύσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση, αλλά το 4% της αύξησης του μισθού δεν μας δίνει περισσότερα περιθώρια. παρόλα όλα αυτά εμείς θα διεκδικήσουμε ε, δίκαια με δράσει μα. Για, για το οικονομικό που πράγματι αυτό ταλανίζει τον είναι εκπαιδευτικό κλάδο. Είναι στο νούμερο πλάδο. ένα α, των προτεραιοτήτων είναι... σας, απολύτως κατανοητό για ποιο λόγο. Α, ποια άλλα θέματα μπορούμε να α, υπενθυμίσουμε ότι είναι ανοιχτά, ότι παραμένουν διεκδικήσεις σας απέναντι στο Υπουργείο. Ε, είναι ανοιχτά τα ζητήματα σε ό,τι αφορά το άλλο επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όπου πρέπει να υπάρχουν σύγχρονες υποδομές, ποιοτικές υποδομές, εξοπλισμό όπως επίσης να μειωθεί η γραφειοκρατία. Πράγματι, ο Υπουργός θα κάνει τις προσπάθειες και από ό,τι εξήγηλε θα, θα προσπαθήσει να εφαρμόσει διάφορες τομές για να μειωθεί η γραφειοκρατία, όπως ε, με νέα λογισμικά με ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται το έντυπο μέσο, για να μπορέσει να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία. Ωστόσο, θέση μας, θέση της ΟΛΜΕ, είναι ότι θα πρέπει να στελεχωθούν τα σχολεία με γραμματιακή υποστήριξη. Mm -hmm. Ο εκπαιδευτικός ε, έχει τις υποχρεώσεις εκτός από το παιδαγωγικό του ρόλο, την προετοιμασία στο σπίτι θα πρέπει είναι και αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία, με διοικητικό έργο, διοικητικέ εργασίες που θα πρέπει να κάνει. Επομένως αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος και δημιουργείται και η επαγγελματική εξουθένωση. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Ε, άμεση αντιμετώπιση της ε, γραφειοκρατίας, στελεχώνοντας με προσωπικό που θα αναλάβει τη γραμματιακή υποστήριξη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ε, μείωση των μαθητών ανατάξη. Αυτή τη στιγμή είναι 27, σύμφωνα με την νομοθεσία. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών για κάθε τάξη. Ε, επίσης, α, σχολική βία... Θα πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία και όχι μόνο αυτό για την πρόληψη και την ασφάλεια των παιδιών, σχολικού νοσηλευτέ. Mm -hmm. ε, αρκετά τα ζητήματα, όπω επίση και για του νεοδιορίστου, να αναφέρω ότι υπάρχει αυτή η υποχρεωτική διαιτεία. Διαιτεία, δηλαδή, πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή όπου έχουν διοριστεί και μετά από δύο χρόνια έχουν το δικαίωμα να, να πάρουν μετάθεση να επιλέξουν την περιοχή που επιθυμούν. Ε, και η ολμένη θέση είναι ότι θα πρέπει στο ένα έτος. Οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί και αυτό σοβαρά υπόψη. Επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ε, ένα άλλο σοβαρό είναι ουσιαστικά θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ε, ο πίνακας των, της ειδικής κατηγορίας. Mm -hmm. Υπάρχουν σοβαρές παθήσεις όπου στον πίνακα της ε, ε, ειδικής κατηγορίας δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η εξτράμωρη οδότηση για την απόσπαση ή για την μετάθεση του εκπαιδευτικού. Βεβαίως, σωστό, πολύ σωστό. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτό ο θεσμό του αναπληρωτή να είναι επαναλαμβανόμενη αυτή η διαδικασία, να υπάρχουν μόνιμες θέσει, να καλυφθούν τα περισσότερα κενά με εκπαιδευτικού. Παρά να βλέπουμε α, την επανάληψη του ίδιου έργου με του εκπαιδευτικού κυρίω νέου να αγωνιούν για το πώ και πού και αν θα καλύψουν για έναν χρόνο μία θέση. Έτσι. Να αναφέρω πράγματι ότι η θέση τη Σολμέ είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι διορισμοί χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης όπου έκανε διορισμούς, ωστόσο αυτές δεν είναι αρκετές οι προσπάθειες, mm -hmm. χρειάζονται βήματα προόδου, ώστε την επόμενη χρονιά να πάρουμε περισσότερους, να έχουμε περισσότερους μόνιμους διορισμούς. Αυτή τη στιγμή η αναπλήρωση είναι 50.000, mm -hmm. φανταστείτε κάναν άλλη 100 έτηση καινούργη mm -hmm. ε, στην, στη λίστα, στον πίνακα 150.000. Ε, πρέπει να καλυφθούν τα κενά Υπάρχουν αναπληρωτέ που πηγαίνουν από πόλη σε πόλη, από περιοχή περιοχή, με μία βαλίτσα, με οικονομικό κόστος, όπως επίσης και με οικογενειακό και κοινωνικό αντίκτυπο. Ε, έχω την αίσθηση, και αυτό θα πρέπει το Υπουργείο να το δει προσεκτικά, περισσότερους μόνιμους διορισμούς για το συμφέρον και των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών, ότως ώστε στη, με την, την κάθε νέα σχολική χρονιά, να είναι η εκπαιδευτική στις τάξεις. Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχόμαστε λοιπόν καλή σχολική χρονιά και πάλι και δεσμευόμαστε πως θα είμαστε εδώ σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει να ακουστείτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να, επιδοθ, να δοθεί λύση. Παρακαλώ. Το άφησα για το τέλο. Ε, θα ήθελα να εκφράσουμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση ε, στους ε, πλημμυροπαθείς, κατοίκους, Τη Θεσσαλία. Mm -hmm. ε, η Ελμέ Κοζάνης έστειλε έγγραφο σήμερα στι σχολικέ μονάδε να ενημερώσει του συναδέλφου ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνη. Μπορούν οι συνάδελφοι λοιπόν από τη Δευτέρα έω και την Πέμπτη να πάνε ε, προϊόντα ήδη πρώτη ανάγκη ε, στο κυφί ή αν υπάρχουν οι μεγάλε ποσότητε στο κλειστό γυμναστήριο τη Λευκόβρηση. Ε, πράγματι, αυτά τα τραγικά γεγονότα. Δεν μα αφήνουν αδιάφορου. Εμεί θα είμαστε εδώ. Οτιδήποτε χρειαστεί ο Δήμο Κοζάνη ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, η Ελμέ Κοζάνη θα είναι εδώ και σε συνδυασμό και με τη βοήθεια των συναδέλφων να μπορέσουμε να δώσουμε και εμεί κάτι βοήθεια από ε, ανθρωπιστικής ανθρωπιστική πλευρά στου πλημμυροπαθεί. Όπω θα έχετε ξανακάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν ω κλάδο, είναι γνωστή η ευαισθησία σα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή χρονιά. Ευχόμαστε και πάλι. Σα ευχαριστώ. Χρονιά. Να είστε καλά.